με το νούμερο 8 και με Ρενό Κλειώκη Καρμαξί. Γιάννης Καλαϊτζάν, Μαριάννα Καλογυράτου. Εγκατέλειψη στην πρώτη ειδική από έξοδο. Όπως θα δείτε και πιο κάτω. Το οποίο... Μου είπες ότι βγάλανε εγκύκλιο για σένα ή έκανες χιούμορ. Εγώ έτσι το είδα. Τους πείραξε που παίρναμε την νόμιμη εντός εικόνων έκπτωση, αλλά το κάναμε και επίτηδες. Λέγαμε, εμείς το δηλώναμε όμως, ότι θα τρέξω, το κάναμε πονηρά. Λέγαμε, παιδιά, θα τρέξω εγώ, αλλά δηλώνουμε τη συνοδηγό. Και τώρα πώς έχει το θέμα, δηλαδή. Βγάλανε μια εγκύκλιο στο ίντερνετ, εγώ την είδα, και λέω ότι όποιος, άμα δηλώσεις ότι αυτός που δηλώνει και παίρνει την έκπτωση, προς σου λέω, δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει. Αν δεν πάρεις την έκπτωση όμως, μπορεί να αλλάζεις. Γι' αυτό δηλαδή γελάγαμε. Δεν είναι ότι το κάνουν γενικώς, γιατί κάποιοι γνωστοί του πάρουν και παίρνουν και πρωταθλήματα. Δεν θέλω ονόματα και δεν ενδιαφέρει κιόλας. Οπότε τώρα θες, δεν θες, οδηγάς. Ναι, τώρα οδηγάω νόμιμα. Λοιπόν, πάμε εδώ, Γιάννη. Με τη Φτέρη έχεις παρεδώσει πολλά χρόνια. Έχεις και οικόπεδο εδώ. Έτσι, με το δύο οικόπεδα. Και ανηφόρα και κατηφόρα. Και ανηφόρα και κατηφόρα. Εδώ επιτέλους αύριο θα σε δούμε σε ένα ρόλο χωρίς προβλήματα, γιατί τώρα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε στα Ιωάννινα δεν ξεκίνησες ποτέ, έτσι δεν είναι? Στα Ιωάννινα λασκάρισε η βίδα του Κορονοπίνιου, κάτι πολύ σπάνιο, και έβρισκε πάνω στο καβούκι και έβγαζε γρέζια, οπότε μέχρι που θα τρύπα για το καβούκι, οπότε δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Είναι σπάνια ζημιά, έτσι έγινε. Εδώ είναι πρόβα τζενεράλι για το θα πάμε Θεσσαλονίκη να τρέξουμε το ΔΕΘ. Ναι. Και ήθελα να δοκιμάσω ένα σύστημα που φτιάξαμε στο τιμόνι αλλαγές τιμονιού. Ναι. Στο τιμόνι αλλαγές. Παιδιά, είναι συνομολογιασμένοι, είναι αρχίσουν τις στάσεις, έχουμε και το χαρτί, έτσι. Ναι. Και να δούμε το αμάξι πώς δουλεύει για να πάμε Θεσσαλονίκη. Δύο αγώνες πέρα σε μία εβδομάδα. Μαζί με τη Μαριάννα. Η Μαριάννα βοηθάει όπως και εγώ. Έχουμε μισό-μισό τα έξοδα στο αυτοκίνητο. Και αν δεν ήταν η Μαριάννα ή αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα γινόντουσαν οι αγώνες αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω μαζί με τη Μαριάννα και στο ΔΕΘ. Ναι, εννοείται. Μα με τη Μαριάννα τρέχω εγώ, ούτως ή άλλως. Φέτος. Έχετε, να υποθέσω, ανεβεί και έχετε γράψει εκεί. Ή λάθος υποθέτω. Έχουμε ανέβει, εννοείς, σε δοκιμές στη Φτερή. Όχι, στη Φτερή, στο ΔΕΘ. Όχι, τίποτα. Θα ανέβουμε από Πέμπτη. Θα είμαστε Πέμπτη μέχρι τον αγώνα. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει εδώ αύριο, γιατί τέλος πάντων είσαι σε πρωταγωνιστικό ρόλο όταν είσαι στα κέφια σου και όταν το αυτοκίνητό σου δουλεύει. Ναι, φοβάμαι πως θα δουλέψει η τουρμπίνα και τα διαφορικά που έχω στην Α8. Άμα δεν δουλέψουν θα έχουμε πρόβλημα. Ευελπιστώ το χρόνο να είμαστε Α7, έτσι ακούγεται, με κιλά παραπάνω βέβαια από τα Α7. Μπας και έρθουν τα πράγματα στη σειρά και μπορούμε να κυνηγάμε με πραγματικά πια. Καλή επιτυχία, Γιάννη. Μαριάννα, Φτέρη για πρώτη φορά ή έχεις ξανατρέξει? Πρώτη φορά. Πώς φαίνεται? Μου φαίνεται ωραίος ο αγώνας. Θα δείξει βέβαια, ακόμα είμαι καινούργια, δεν μπορώ να κρίνω πολλά. Αυτό. Θέλω να πω, σε προβληματίζει, σε δυσκολεύει, σε τρομάζει, γιατί λίγο αν κοιτάξεις από δεξιά είναι κάπως. Τρομάζει η ταχύτητα που έχει αυτή η δική πιο πολύ. Ναι. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Εμπιστεύομαι τον Γιάννη σαν οδηγό, οπότε ελπίζω ότι θα πάμε καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλό τερματισμό και μακριά από προβλήματα. Να το δούμε να τερματίσει και ας χάσει εν κατακλείδη, έτσι. Άκου να δεις, το χάσει κερδίσει σχετικά όλα. Όπως σου είπα, η κατηγορία που τρέχουμε κανονικά δεν πρέπει να είμαστε. Οπότε όπου και να είμαστε, για μένα ευχαριστημένος είμαι. Όσο είμαι πιο πάνω από αυτό. Αυτό δηλαδή θες να πεις ότι δεν είναι στην F2. Τα μάξι δεν τρέχει για δικίνητα, ενώ είναι δικίνητο, δεν κυνηγάει F2, τρέχει για τη γενική και Α8. Αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης. Ούτε F2 δεν μας έχουν βάλει. Δεν το ξέρω. Επειδή είναι kit car. Επειδή κάποτε κάποιοι τρέχανε γνωστοί σε κάποιες κατηγορίες και ενοχλούσε το αυτοκίνητο και το είχαν κάποια άλλα πιο γρήγορα ονόματα από μένα, αποφασίσανε τα kit car να τα πάνε Α8.
ξέρουν ο κόσμος τι γίνεται. Δεν θέλω να πω σε δικασία λεπτομέρειες. Οι γνώστες γνωρίζουν τι συμβαίνει με τις κατηγορίες. Φτιάχνουν στα μέτρα τους περισσότεροι. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό. Να είσαι καλά. Ατυχία για τον Γιάννη Καλαϊτζάν και την Μαριάννα Καλογυράτου. Με το Renault Clio Kit Car Maxi δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν ούτε ένα σκέλος.